Ο κύριος Καπραβέλος από τη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Θωμαΐδης, πάμε να τους δούμε. Ο κύριος Καπραβέλος είναι ο διευθυντής της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Τι κάνετε, κύριε Καπραβέλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μαυρακάνη, καλημέρα, κύριε Πλάντσο. Και ο κύριος, δόξα τω Θεώ, Θωμαΐδης κοντά μας, καθηγητής αναλυτικής χημίας του ΕΚΠΑ. Κύριε Θωμαΐδη, τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους σας. Πάμε να ιχνηλατήσουμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, την κατάσταση. Τα έχουμε πει εδώ και πάνω από ένα χρόνο παρέα. Να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Καπραβέλη. Να ξεκινήσω από εσάς. Έχουμε έναν επιδημιολογικό χάρτη, τον έδειξε χθες ο κύριος Χαρδαλιάς. Δεν έχουμε ευτυχώς καμία κόκκινη περιοχή. Έχουμε αρκετές κίτρινες και πορτοκαλί και έχουμε και κάποιες πράσινες, και αυτό είναι το παρήγορο. Τα δε στοιχεία αριθμητικά είναι 1.112 νέα κρούσματα χθες, 445 διασωληνωμένοι και 34 θάνατοι. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν, κύριε Καπραβέλη, πώς είστε εσείς, πώς είναι τα νοσοκομεία? Κοιτάξτε να σας πω, εμείς οι υγειονομικοί βλέπουμε με διαφορετικό μάτι, δεν βλέπουμε μόνο νούμερα. Ξέρετε, το στοίχημα που έχουμε βάλει είναι να μετατρέψουμε αυτή τη θανατηφόρο απειλή σε μια κίνδυνη απειλή χωρίς θανάτους. Μας προβληματίζει αυτή η διάρκεια του τρίτου κύματος που δεν λέει να κοπάσει και να μας φέρει δηλαδή σε μια κατάσταση εφησυχασμού. Τα νοσοκομεία πάνε καλύτερα, κυρία Μαυραγάνη, εννοείται. Ευτυχώς. Δεν έχουμε εισαγωγές, οι νοσηλίες είναι λιγότερες. Βέβαια πιεζόμαστε ακόμα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όμως αρχίζουμε και αποκαθιστούμε την κανονικότητα των νοσοκομείων, δίδοντας και κλίνες εντατικής για άλλα νοσήματα. Ξέρετε, έχουν καθυστερήσει όλα με τα χειρουργεία και όλα αυτά. Αλλά όμως, ξέρετε, ανησυχούμε. Ανησυχούμε διότι ανοίξαμε όλες τις δραστηριότητες και επίσης μας ανησυχεί και ο τουρισμός και τα εισαγόμενα πιθανά κρούσματα με τα ανθεκτικά στελέχη. Γιατί ξέρετε, αυτή την εποχή, αυτό το καλοκαίρι, είναι το καλοκαίρι των μεταλλάξεων. Δεν είναι όπως ήμασταν πέρσι, που προσπαθούσαμε να αποτρέψουμε την πανδημία να μην εισέλθει στη χώρα μας. Τώρα προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα μεταλλαγμένα στελέχη μην έρθουν στη χώρα μας και μας δημιουργήσουν προβλήματα και έχουν ολέθριες συνέπειες. Με αυτή τη λογική, και βλέπετε τι έγινε με τον έναν Πορτογαλία. Τουρίστα. Είδαμε και με την Πορτογαλία, έχετε απόλυτο δίκιο. Που η Πορτογαλία μέσα στο καλοκαίρι έγινε κίτρινη, κυρία Μαυραγάνη. Αυτό αποδίδεται στον τουρισμό, κύριε Καπραβέλε. Ορίστε. Ο τουρισμός το έκανε αυτό στην Πορτογαλία. Μα προφανώς, κυρία Μαυραγάνη. Δηλαδή, εάν δεν προσέξουμε, δεν είναι ότι ο ιός εξαλείφθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες. Απλά η μεταδοτικότητά του έχει περιοριστεί κατά 20-30%. Όμως άμα του δώσεις ευκαιρία, κάνει την καταστροφή του. Και ξέρετε, στο τρίτο κύμα, θέλετε, διότι είναι μια μετάλλαξη διαφορετική, είναι βρετανική στη χώρα μας, έχουμε πιο καταστροφικές συνέπειες. Δηλαδή, ακόμη βλέπω, χτες έχασα μία ασθενή 65 χρονών, μετά από ένα μήνα περίπου, που δεν καταφέραμε να σώσουμε τη ζωή της, με φοβερά καταστρεπτικά αποτελέσματα της δράσης του ιού. Πρέπει να είναι προς όλους γνωστό ότι ο ιός δεν είναι εύκολος, κυρία Μαυραγάνη. Κύριε Καπραβέλε, κρατώ όλα αυτά που λέτε σαν εικόνα. Θυμάμαι το περσινό καλοκαίρι που ψάχναμε και εμείς να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Φέτος εσείς πολύ περισσότερο ως ειδικοί και εμείς ως κόσμος έχουμε εκπαιδευτεί εντός εισαγωγικών. Το φετινό καλοκαίρι πώς θα είναι, και στον τουρισμό που πολύ σωστά και εύλογα αναφερθήκατε, τι πρέπει να προσέξουμε για να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε τα αποτελέσματα αυτά? Κύριε Μαυροχάνη, το είδαμε στην προηγούμενη εφημερία. Πήραμε ξαφνικά, ενώ είχαμε 10 εισαγωγές, πήραμε μια 11η εισαγωγή τουρίστα από την Ρωσία, ο οποίος ήρθε συμπτωματικό κρούσμα το Σάββατο, εμείς το πήραμε την Τρίτη Τετάρτη στη γενική μας εφημερία, συμπτωματικό κρούσμα που διέλαθε της προσοχής και το πήραμε ήδη μετά από 3-4 μέρες. Η ανησυχία μας είναι μεγάλη, ο άνθρωπος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η ανησυχία μας είναι για το ποιος τέλεχος είναι, δεν το έχουμε τυποποιήσει ακόμα. Α, δεν ξέρουμε ακόμη τι έφερε. Βλέπετε ότι διέλαθε της προσοχής συμπτωματικό κρούσμα. Κύριε Καπραβέλη, αυτό μπορεί να βάλει φωτιά. Βέβαια, PCR αρνητικό, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό μπορεί να μας βάλει φωτιά. Γιατί αν έχουμε και άλλα τέτοια κρούσματα και διασπαρούν στην υπόλοιπη Ελλάδα, τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη πόλη με όλα τα μέσα τα νοσοκομιακά, αν γίνει σε νησιά
στην υπόλοιπη Ελλάδα σε μικρότερα μέρη και έχουμε τέτοιου είδους φωτιά, πώς θα τη μαζέψουμε? Ακριβώς αυτό φοβάμαι, κυρία Μαυραγάνη. Εάν έρθουν 10 εκατομμύρια που θέλουμε, γιατί τον τουρισμό το θέλουμε, οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια των Ρώσων είναι φιλέλληνες, είναι άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα, ήθελαν να έρθουν εδώ, αλλά δυστυχώς όλη τους η οικογένεια από τη Ρωσία είναι από τη Μόσχα. Προσέξτε με, Μόσχα πήγε Πετρούπολη, Πετρούπολη πήγε στη Ρήγα της Ιστονίας και από τη Ρήγα της Ιστονίας ήρθε στην Ελλάδα. Ένα μακρύ ταξίδι. Ένα μακρύ ταξίδι. Κυρία Μαυραγάνη. Ναι. Το που τον ταλαιπώρησε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι πώς ήρθε ο άνθρωπος αυτός στην Ελλάδα. Το πρόβλημα δεν είναι με τον άνθρωπο αυτόν. Πραγματικά είναι τουρίστας, είναι φιλοξενούμενος. Για να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με την υγεία. Το χέρι μας. Το καταλαβαίνετε. Όμως ανησυχούμε τι στέλεχος είναι αυτό και αν αυτό πολλαπλασιαστεί, τι προβλήματα θα μας δημιουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε και στον κύριο Θωμαίδη και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε καθηγητά, πάντα με τα στοιχεία σας μας ποριογραφείτε, να ξέρουμε πού κινούμαστε. Τα στοιχεία σας αυτή τη στιγμή αναφορικά με την Αττική τι δείχνουν? Κύριε Μαυραγάνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε σε ύφεση στο υλικό φορτίο στα λίμματα, ότι μειώνεται η διασπορά στην κοινότητα. Αυτή τη βδομάδα σίγουρα θα κλείσουμε με μια ύφεση μεγαλύτερη του 30% σε σχέση με την προηγούμενη, που σημαίνει ότι βαίνουμε σταδιακά σε μειωμένο υλικό φορτίο στην Αττική. Αυτό φυσικά που περιγράφει και ο Καπραβέλος είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε επισκέπτες. Πρέπει να τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα και να γίνεται πολύ πιο, ας πούμε, ισχυρός έλεγχος στις πύλες εισόδου. Κύριε Θωμαίδη, είναι θετικό και ελπιδοφόρο αυτό που λέτε, ότι δείχνει μια κάμψη, μια ύφεση του οικού φορτίου στην Αττική. Στα λίμματα φαίνονται και οι διαφορές αυτές, φαίνονται δηλαδή και οι μεταλλάξεις. Καταλαβαίνουμε ότι έχει έρθει κάτι καινούριο. Βεβαίως. Υπάρχει μεθοδολογία η οποία έχει αναπτυχθεί στο ΕΚΠΑ και ταυτοποιούμε τα στελέχη και στα λίμματα. Κυριαρχούν. Στέλεχος είναι το βρετανικό. Μάλιστα. Σε ποσοστά πάνω από 90%. Είναι αυτή τη στιγμή. Η μόνη διαφορά είναι στο κέντρο που υπάρχει αυτό το στέλεχος, το 138, το οποίο αρχίζει να παίρνει χώρο, ας πούμε, από το βρετανικό στέλεχος. Πόσες μεταλλάξεις έχετε εντοπίσει στην Αττική? Κοιτάξτε, από τα λίμματα υπάρχουν μεθοδολογίες που δείχνουν τις μεταλλάξεις σε διάφορα σημεία της S-πρωτεΐνης, όπως λέμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό καθιστά και ένα νέο στέλεχος. Εντάξει, οι μεταλλάξεις μπορεί να συμβαίνουν. Στέλεχος είναι κάτι διαφορετικό. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αυτά που σας είπα, ότι έχουμε επικρατεί το βρετανικό στέλεχος πάνω από 90%. Μάλιστα. Κύριε Καπραβέλε, το βρετανικό στέλεχος είναι από τα πιο επικίνδυνα ή το Ινδικό, η Ινδική μετάλλαξη? Κοιτάξτε, εμείς παρόλο που λένε ότι οι διαφορές τους είναι στη μεταδοτικότητα, εμείς στη μονάδα μου έχουμε διαπιστώσει στο τρίτο κύμα, δηλαδή με το βρετανικό στέλεχος, μεγαλύτερη καταστροφική μανία του κορονοϊού. Χτυπάει περισσότερο δηλαδή τον ασθενή. Πρώτα-πρώτα μόλυνε νεότερες ηλικίες που δεν είχαν υποκείμενα νοσήματα. Η καταστροφική όμως επίδραση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχω εμπειρία από το ενδικό στέλεχος, όμως ανησυχεί πολύ τους συναδέλφους μου στην Βρετανία, διότι είναι πιο μεταδοτικό και προσέξτε, δεν το πιάνουν τα εμβόλια στην ίδια αποτελεσματικότητα που πιάνουν το βρετανικό στέλεχος. Αυτή είναι η αγωνία, κυρία Μαυραγάνη. Δηλαδή, ναι, λέμε ότι τα εμβόλια είναι ακόμα αποτελεσματικά, αλλά έχουν χάσει τη δύναμή τους. Και ξέρετε, όταν οι μεταλλάξεις αυτές συνεχίζονται, φοβούμαστε μήπως αχρηστεύσουν αυτό τα εμβόλια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Καπραβέλε. Έχετε δει δηλαδή σε εμβολιασμένο άνθρωπο, σε εμβολιασμένο ασθενή που έχει έρθει στο νοσοκομείο να τον έχει επηρεάσει, να τον έχει προσβάλει σοβαρά κάποια μετάλλαξη? Όχι, στην Ελλάδα ευτυχώς δεν το έχουμε αυτό ακόμα. Δηλαδή, εμβολιασμένο δεν έχω δει κανέναν μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος. Ναι. Έχω δει, έχουμε νοσηλεύσει και δυστυχώς χάσαμε εμβολιασμένο με την πρώτη δόση που δεν είχε ακόμα αποκτήσει το τείχος αυτός ανοσίας. Αλλά πλήρως εμβολιασμένο δεν έχουμε δει ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό που έχει ανακοινωθεί, επαναλαμβάνω, είναι ότι οι μεταλλάξεις
δεν έχουν τα εμβόλια στις μεταλλάξεις την ίδια αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Σιγά σιγά χάνεται η αποτελεσματικότητα και αυτή είναι η αγωνία μας. Κύριε Μαυραγάνη, αυτό το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι των μεταλλάξεων. Πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε να μην έρθουν στη χώρα μας. Να μην ξεκινήσουμε από την αρχή. Τόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται για να αποτύχουμε αυτό το τείχος ανοσίας απέναντι στα στελέχη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να προλάβουμε, λέτε, κύριε Καπραβέλε, να προλάβουμε. Ακριβώς, κύριε Μαυραγάνη. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Καταλαβαίνω ότι ο τουρισμός είναι μια πηγή οικονομική δύναμη. Είναι πραγματικά κάτι που περιμένουν όλοι μας. Αλλά κοιτάξτε, να μην γίνει σε βάρος της ανθρώπινης ζωής. Θα είναι ξεκινήσουμε πολύ, από την αρχή είναι και θα έχει ολέθρια αποτελέσματα και στην οικονομία. Έτσι, κύριε Μαυραγάνη, βλέπετε ότι και η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή που έγινε κίτρινη κόβει το τουριστικό ρεύμα. Δεν είναι ώρα για να παίξουμε με τον κορονοϊό. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και επειδή λέτε την οικονομία και τον τουρισμό, θα κάνουμε δύο συνδέσεις. Η μία θα είναι με τη Σαντορίνη, ένα από τα νησιά που είναι μπροστάρικα στο θέμα του τουρισμού. Και με την Βρετανία που είχαμε την απόφαση χθες για μια ακόμη φορά να μην συμπεριληφθεί η Ελλάδα στον προορισμό που θα έρχονταν Βρετανοί. Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ το κάνει ο Τζόνσον και για λόγους δικούς του να κρατήσει και το συνάλλαγμα εκεί. Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Μανώλη Ορφανό, πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σαντορίνης. Καλημέρα στη Σαντορίνη. Καλημέρα σας, κύριε Ορφανέ. Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα από την καλύτερα μας. Όλη την γκάμα του μπλε μας έχετε πίσω σας. Θαυμάζουμε εικόνα και χρώματα υπέροχα. Και την κυρία Δήμητρα Ράικου από το Λονδίνο. Ζει και εργάζεται εκεί, σε ελληνικό κλαμπ. Καλή σας μέρα, κυρία Ράικου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Να πω ένα διπλό ευχαριστώ, γιατί στην Αγγλία είναι 2 ώρες πίσω, άρα είστε 6 το πρωί τώρα και μας κάνατε τη χάρη, νομίζω, να μείνετε σε ρί για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Ναι, η αλήθεια είναι έχω μία ώρα που γυρίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με εσάς. Πώς είναι η κατάσταση στη Βρετανία, πώς είναι η κατάσταση στο Λονδίνο, πώς τα πάτε, τι μέτρα ισχύουν, τι γίνεται με το lockdown. Και να μας πείτε και για την απόφαση αυτή του Τζόνσον να μην επιτρέψει τελικώς να έρθουν τουρίστες στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μας έχουμε αρχίσει να επανερχόμαστε στις κανονικούς ρυθμούς, θα λέγαμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, με κάποιες σαφείς ωστόσο οδηγίες που ακολουθούν όλοι και τις οποίες έχουμε κάνει στην καθημερινότητά μας πλέον τρόπο ζωής. Δηλαδή, όπως είναι οι μάσκες. Mm-hmm. Δηλαδή, όπου και να πηγαίνεις πρέπει να φοράς τη μάσκα σου. Θα μπεις αλλά το κάνουν όλοι, δηλαδή δεν χρειάζεται να σου το επιβάλλει κάποιος, δεν θα σου πει κάποιος πρέπει να βάλεις τη μάσκα. Στους εξωτερικούς χώρους δεν φοράνε, δεν είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση. Όταν πηγαίνεις σε κάποιο χώρο εστίασης πρέπει να τη φοράς μέχρι να καθίσεις. Και μετά όταν θα σηκωθείς για να πας, ας πούμε, στη τουαλέτα ή να βγεις και να αποχωρήσεις, πρέπει πάλι να τη ξαναφορέσεις. Όταν θα είσαι εκεί δεν τη φοράς, ή αν εργάζεσαι όπως εργαζόμουν εγώ σήμερα, τη φοράμε σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας. Κυρία Ραϊκού, εργάζεστε σε κλαμπ. Στο κλαμπ πώς είναι, με μουσική, με χορό, με μάσκες? Είναι ένα κανονικό κλαμπ Λονδίνου, ναι. Είναι όπως είναι τα κλαμπ στην Ελλάδα. Κανονικά κλείνουμε 4-5 η ώρα, φοράμε τη μάσκα ωστόσο. Ο κόσμος έρχεται μόνο με κρατήσεις. Ναι. Πρέπει να είναι αποκλειστικά στο τραπέζι. Δεν έχουμε δηλαδή bar service. Δεν μπορούν να πάνε να πάρουν μόνο τα ποτά τους. Ο χορός. Πρέπει να τους τα σερβίρουμε. Επιτρέπεται. Ο χορός επιτρέπεται στο πλαίσιο του τραπεζιού. Δηλαδή στην παρέα μεταξύ τους. Mm-hmm. Αν είναι 6 άτομα, μπορούν αυτοί οι 6 άτομα, όπως λέγεται η φούσκα, η κοινωνική, ναι, να κάνουν socialize μεταξύ τους ουσιαστικά. Mm-hmm. Δηλαδή να μην υπάρχει πλήρη ανάμειξη. Με τις μεταλλάξεις, πώς είστε, τη Βρετανική που λέγαμε και προηγουμένως με τον κύριο Καπραβέλο και τον κύριο Θωμαίδη. Ναι, εσείς έχετε AstraZeneca, το εμβόλιο που, ναι, που χρησιμοποιήσατε. Το εμείς βρετανικό. Έχουμε AstraZeneca. Mm-hmm. Γενικά οι εμβολιασμοί προχωράνε σε πολύ γρήγορους και θετικούς ρυθμούς στο πλαίσιο της χώρας. Δηλαδή, στατιστικά, πόσο έχω δει, είμαστε στο 50% του συνόλου του πληθυσμού με την πρώτη δόση και 75% νομίζω έχει κάνει την πρώτη, ενώ το 50% έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Mm-hmm. Πηγαίνει πολύ γρήγορα και αυτό ήταν λίγο που εξέπληξε την κατάσταση, το γεγονός ότι δεν μπήκε η Βρετανία στην πράσινη λίστα. Γιατί μας απογοήτευσε λίγο, γιατί περιμέναμε όλοι λίγο να ανοίξει λίγο. Νιώθουμε σαν αποκλεισμένοι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τι πλάνα να κάνουμε. Έχουν αρχίσει να αυξάνονται πολύ τιμές των εισιτηρίων, γιατί περιορίζεται και το διάστημα των διακοπών Ιούλιο με Αύγουστο. Και είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Οπότε όλοι θέλουμε να κλείσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πόσο καιρό άδεια πρέπει να έχει κάποιος, αν έχει 10 μέρες καραντίνα όπως είναι τώρα. Αν έχει 3 τεστ, το οποίο είναι πλέον ένα πολύ μεγάλο έξοδο για μια οικογένεια. Τα πληρώνετε τα τεστ?
Τα πληρώνει. Τα πληρώνεις και τα πληρώνεις και πάρα πολύ ακριβά. Είναι γύρω στις 180 λίρες τα δύο τεστ της άφιξης εδώ. Δύο τεστ, 180 λίρες. Μιλάμε για αυτά τα self-test, τα τεστ αυτοδιάγνωσης. Ναι, μιλάμε για τα self-test, τα οποία ξεκινάνε, η πιο ψηλή τιμή είναι στις 600 λίρες και η πιο οικονομική στις 180. Γιατί τόσο ακριβά? Είχαμε αυτή τη συζήτηση με συνάδελφο σήμερα, η οποία γύρισε από Αθήνα πριν 5 μέρες στο μαγαζί και έλεγε πώς θα έρθει ο πατέρας μιας άλλης κοπέλας. Και της έδειχνε το link για να κλείσει το πιο οικονομικό των 180-90 το καθένα. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο επιπλέον κόστος για μια οικογένεια, όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, με παιδί να πας διακοπές. Και δεν ξέρεις, δηλαδή, μετά αν θα γυρίσεις και θα έχεις 10 μέρες καραντίνα, πόσο καιρό άδεια να πάρεις, πόσο καιρό. Το παιδί μετά θα γυρίσουμε, αν γυρίσουμε με πρώτο Θεό, θα πάει σχολείο. Πόσες μέρες να την κρατήσουμε στο σπίτι. Είναι λίγο δύσκολο όλα να βγάλεις. Όλα στον αέρα δηλαδή. Όλα στον αέρα. Όλα είναι στον αέρα. Δηλαδή, τα κλείσαμε και λέμε ο Θεός βοηθός. Δηλαδή, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τον Ιούλιο να έχει ανοίξει λίγο η αγορά του τουρισμού. Ελπίζουμε. Το ευχόμαστε ολόψυχα και με αυτό που λέτε με τα εισιτήρια. Διάβαζα χθες ότι γυρνάνε άρον-άρον οι Βρετανοί από την Πορτογαλία που έγινε πορτοκαλί και προκειμένου να μην μπουν σε δεκαήμερη καραντίνα, σπέβδουν να κλείσουν τώρα άμεσα πριν από την Τρίτη και τα εισιτήρια λέει είναι 900.000 ευρώ. Για μια επιστροφή έχουν φτάσει στα ύψη τιμές. Έχει γίνει μεγάλο άλλος γενικά με την Πορτογαλία. Συγγνώμη, έχει γίνει μεγάλο άλλος με την Πορτογαλία. Γιατί την ανοίξανε, ο κόσμος πήγε, έκανε κανονικά το ταξίδι και τώρα τους έρχεται ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος για την επιστροφή τους. Καραντίνα, έχουν δουλειές, έχουν υπολογίσει τις άδειές τους. Δηλαδή έπρεπε να ισχύει αυτό έστω για την επόμενη φουρνιά που είναι να πάει στην Πορτογαλία και όχι για αυτούς που είναι ήδη εκεί. Πριν πάμε στη Σαντορίνη, θέλω ένα σχόλιο. Κύριε Καπραβέλε, βλέπουμε ότι στην Αγγλία, στη Βρετανία, που έχουν προχωρήσει αρκετά εμβολιασμοί, τηρούνται ακόμη αρκετά μέτρα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πισωγυρίσματα. Είναι αυτό που εξηγείται το θέμα των μεταλλάξεων? Ακριβώς, κυρία Μαυραγάνη. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός σε σχέση με τις μεταλλάξεις. Αυτό ανησυχεί όλη την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Είναι οι μεταλλάξεις και η αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Γι' αυτό και βλέπετε, αυτές που περιέγραψε η κυρία είναι συνθήκες πανικού με την Πορτογαλία. Δηλαδή, είδανε τι γίνεται, φοβούνται τις μεταλλάξεις, φοβούνται τα εισαγόμενα κρούσματα. Γιατί να το κρύψουμε κι εμείς, κυρία Μαυραγάνη? Αυτή είναι η ουσία κι εμείς. Εισαγόμενα κρούσματα ήταν ο κορονοϊός. Φοβόμαστε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μην έχουμε τις μεταλλάξεις στην πατρίδα μας. Και βλέπετε πόσο δεν υπολογίζει η πολιτεία της Αγγλίας, δεν υπολογίζει το τρομακτικό κόστος που αυτή τη στιγμή επιφέρει στους ανθρώπους που παρακίνησε να πάνε στην Πορτογαλία. Ακριβώς γιατί φοβάται τα στελέχη και μήπως τα στελέχη τα εισαγόμενα τους δημιουργήσουν πρόβλημα. Για να πάμε και στη Σαντορίνη, στον κύριο Ορφανό. Κύριε Ορφανέ, δύο πράγματα. Ένα, πώς είστε εσείς τουριστικά αυτή τη στιγμή? Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, 5 Ιουνίου. Και τι χασούρα έχετε από το γεγονός ότι δεν έρχονται οι Βρετανοί? Είναι μια αγορά που νομίζω ότι επιλέγει σε αρκετά μεγάλο ποσοστό τη Σαντορίνη. Ακριβώς. Αν εξετάσουμε από το 2019 τα νούμερα, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Αν εξετάσουμε όμως τα νούμερα του 2020, είμαστε αρκετά πολύ πιο ψηλά, γιατί είχε ανοίξει ο τουρισμός ένα μήνα πριν από ό,τι την περσινή σεζόν. Όμως, όσον αφορά το θέμα των άκρων, και εμάς μας φάνηκε λίγο περίεργο το ότι δεν έχουμε μπει στην πράσινη λίστα. Και γι' αυτό μάλιστα εχθές ακυρώθηκαν μέχρι και 13 Ιουνίου ό,τι κρατήσεις υπήρχαν από την Αγγλία. Υπολογίζουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι αν όχι μέχρι τέλος Ιουνίου να μπορέσουμε να είμαστε στην λίστα των Άγγλων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη μεγάλη αγγλική αγορά που επηρεάζει πάρα πολύ οικονομικά το νησί μας. Πόσες κρατήσεις είχατε από Αγγλία και ακυρώθηκαν? Αρκετές. Νούμερο δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σας πω, γιατί το νησί είναι πάρα πολύ μεγάλο όσον αφορά τις κρατήσεις. Είναι πάρα πολύ tour operator και οι ξενοδόχοι οι οποίοι έχουν κρατήσεις. Αλλά ένα μικρό δείγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι οι κρατήσεις μέχρι 13 Ιουνίου έχουν ακυρωθεί όλες. Μάλιστα. Ή έχουν μεταφερθεί προς τον Αύγουστο. Πιο πέρα. Και τι αφίξεις έχετε, τι αριθμό, δηλαδή έχουν έρθει αρκετοί τουρίστες και από ποιες χώρες? Κάθε μέρα, πραγματικά, όπως ακριβώς σας το λέω, κάθε μέρα είναι ακόμα και καλύτερα και από θέμα αφίξεων και από θέμα κρατήσεων. Και το αισιόδοξο, κυρία Μαυραγάνη, είναι ότι έχουμε πληρωμένη κράτηση πλέον, η οποία φτάνει το 50%. Οι πληρωμένες κρατήσεις από εδώ και πέρα φτάνουν και το 60%.
Όσον αφορά τον κόσμο που εισέρχεται, είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί πτήσεις και μάλιστα από 18 Ιουνίου μία ένεση, αν μου επιτρέπετε, τουριστική, είναι η απευθείας σύνδεση που θα έχουμε με το Ντουμπάι. Από εκεί και πέρα οι χώρες οι οποίες... Πολύ σημαντικό. Θα έχουμε μια απευθεία σύνδεση και εμείς και η Μύκονος. Από εκεί και πέρα, οι χώρες οι οποίες επιλέγουν τη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο ευρωπαϊκές, με πάρα πολλοί Γάλλους και πάρα πολλούς Γάλλους και αρκετούς Γερμανούς. Άρα έχετε ξεκινήσει δυναμικά. Τώρα μας δείχνετε θυρασιά, καμένη. Τι βλέπουμε εκεί, ποια νησιά και λεφτά. Απέναντι ακριβώς είναι η θυρασιά μας. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι η θυρασιά. Και λίγο πιο αριστερά θα δείτε τη Νία, το Φεροστεφάνι και τα Φυρά. Τι ωραία εικόνα. Κυρία Ράικου, δεν ξέρω τι καιρό. Κυρία Ράικου, δεν ξέρω τι καιρό έχετε στο Λονδίνο, αλλά σας δίνουμε την ευκαιρία τώρα να δείτε όλες τις αποχρώσεις του μπλε από την υπέροχη Σαντορίνη. Μεταξιδεύετε. Παίζετε με τον πόνο μας. Εύχομαι να τα καταφέρετε με το καλό να έρθετε το καλοκαίρι. Πού θα πάτε? Θα πάω στην ΚΟΜ, όπου έχουμε πληγεί και εκεί από τον τουρισμό. Έχουμε τουριστικές δουλειές, οπότε ελπίζω να μας αφήσει να πάμε να δούμε τους δικούς μας. Δύσκολα και εκεί. Κύριε Θωμαϊδή, όλοι προσδοκούμε και περιμένουμε να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή, μία εβδομάδα, δύο, όσο μπορεί ο καθένας να πάμε διακοπές. Τι θα μας προτείνατε, τι θα μας συστήνατε σαν μέτρο, σαν προσοχή, τι να προσέξουμε, αν υπάρχει κάπου ένα κρούσμα, ένα πρόβλημα, τι μέτρα να λάβουμε, τι θα ήταν το σωστό να γίνει? Νομίζω ότι όλο το διάστημα αυτό τα υγειονομικά μέτρα τα οποία έχουν προκριθεί από τους υγειονομικούς είναι τα ενδεδειγμένα. Δηλαδή οι μάσκες, οι αποστάσεις. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τον εμβολιασμό. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει το μήνυμα προς τους συνανθρώπους μας είναι να εμβολιαστούν. Δηλαδή, είναι σημαντικό να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμού, ειδικά στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60, διότι είναι αυτοί που κυρίως κινδυνεύουν. Και νομίζω ότι η τρέχουσα διαθεσιμότητα εμβολίων, το εμβολιαστικό πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα τρέχοντα στελέχη. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να πείσουμε τους συνανθρώπους μας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία άλλη λύση παρά να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το επιθυμητό τείχος ανοσίας. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το αν θα υπάρξουν νέες μεταλλάξεις και νέα στελέχη, αυτό είναι σίγουρο. Είναι βιολογία, είναι φυσική εξέλιξη. Ωστόσο, αυτό που έχει συμβεί από το τελευταίο έτος είναι μια επανάσταση στην επιστήμη. Τόσο γρήγορα να έχουν προσαρμοστεί έτσι οι συνθήκες. Είναι, βέβαια. Και αν υπάρξει κάποιο στέλεχος που δεν αντιμετωπίζεται από τα τρέχοντα εμβόλια, σίγουρα θα υπάρξει μια προσαρμογή. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι συνάνθρωποι μας όσο το δυνατόν γρήγορα και για την προστασία της δική τους και για την προστασία της εθνικής οικονομίας. Θέλω να κλείσουμε τελείως διαφορετικά, να πω σε όλους ότι ο κύριος Θωμαΐδης βρίσκεται στη Λέσβο. Διαβάσαμε ότι χθες θα γινόταν ένας ή σήμερα. Σήμερα είναι, κύριε Θωμαΐδη, ο διαγωνισμός. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Διαγωνισμός ελαιολάδου με συμμετοχές από όλο τον κόσμο, συμμετοχή βεβαίως και του ελληνικού ελαιολάδου. Τι κρίνετε, κύριε Θωμαΐδη? Ευχαριστώ καταρχήν για αυτή την ευκαιρία. Όντως γίνεται ένας παγκόσμιος διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδου. Πάνω από 570 ελαιόλαδα διαγωνίζονται. Μπράβο. Από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Είναι μια εξαιρετική επιτυχία της διοργανώτριας, της κυρίας Κατσούλη, και με τη στήριξη εδώ των τοπικών φορέων. Σήμερα θα κλείσει ο διαγωνισμός και το βράδυ θα γίνει μια εκδήλωση στην οποία θα παρουσιάσω το τι έχουμε κάνει εμείς για το λεσβιακό ελαιόλαδο και γενικά το ελαιόλαδο του Βορείου Αιγαίου και γενικότερα την προώθηση, αυτό που λέμε, των τροφίμων εθνικής προτεραιότητας. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι μέσα από την έρευνα αναπτύσσονται νέα προϊόντα τα οποία μπορούν να προωθηθούν σε αγορές του εξωτερικού με καλύτερο branding, με καλύτερη τεκμηρίωση και να αναδείξουμε τον πλούτο των φυσικών προϊόντων που περιέχονται στα προϊόντα μας, με προεξέχον βέβαια το ελαιόλαδο. Χαίρομαι πολύ, κύριε Θωμαϊδή.
Και να σας πω ότι δείχναμε προηγουμένως τα στοιχεία ότι έχουμε 35% αύξηση των εξαγωγών τη χρονιά αυτή του κορονοϊού. Ανάμεσα στα προϊόντα είναι και το ελληνικό ελαιόλαδο και νομίζω ότι πρέπει πια να έχουμε τον τρόπο να μην το δίνουμε στο εξωτερικό και να το εμφιαλώνουν στην Ιταλία ή στην Ισπανία και να το πουλάνε για ιταλικό ή ισπανικό χύμα. Να το δίνει ο καθένας εμφιαλωμένο και να είναι εκεί που το αξίζει. Ακριβώς. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στέλνουμε στο Λονδίνο λάδι ελληνικό και θέα και θάλασσα ελληνική με όλη μας την αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ράικου που ήσασταν κοντά μας. Καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε τη Σαντορίνη για τις υπέροχες εικόνες που μας έστειλε. Ευχαριστούμε κύριε Ορφανέ. Εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε στο νησί μας το συντομότερο δυνατό για εσάς. Να είστε καλά. Κύριε Καπραβέλα, εύχομαι ολόψυχα να μπορέσουν τα νοσοκομεία πια να αποσυμφορηθούν και να μπορέσουμε να περάσουμε όλοι μας απέναντι με υγεία. Να προσθέσω κυρία Μαυραγκάνη, μόνο και εγώ την αγωνία μου για τα εμβόλια. Επειδή οι μέρες και η χώρα μας είναι τουριστική χώρα και ο καθένας που θα πάει για διακοπές θα χαλαρώσει. Αυτό που θα τον προφυλάξει και θα προφυλάξει και τους συνανθρώπους είναι το εμβόλιο, κυρία Μαυραγκάνη. Δηλαδή, έκκλησή μου είναι ο εμβολιασμός. Αυτός είναι το κλειδί ελέγχου της πανδημίας. Έτσι όπως το λέτε. Ευχαριστώ θερμά όλους. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Καλά. Καλημέρα σε όλους.